Στα θρανία του επιστρέφουν την ερχόμενη Δευτέρα οι μαθητέ των σχολείων μετά από τι διακοπέ των Χριστουγέννων και τη Πρωτοχρονιά και η αύξηση εκ νέου των κρουσμάτων κορονοϊού σε συνδυασμό με τη γρήπη και τι εποχικέ ιώσει έχει δημιουργήσει ανησυχία ω προ την πιθανότητα μετάδοση μέσα στα σχολεία και εκτόξευση των κρουσμάτων. Μεγάλη προσοχή και όταν θα ανοίξουν τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί, δεν στέλνουμε παιδάκι κρυωμένο στο, στο σχολείο. Γιατί ο λόγος είναι ότι υπάρχει άμεση ε, επικίνδυνοτητα να κολλήσουν όλα τα παιδιά και να νοσήσουν ακόμα περισσότερα. Πέρα από την τήρηση των μέτρων προσωπικής υγιεινής, σύσταση του Υπουργείου είναι οι γονεί να κρατούν τα παιδιά στο σπίτι εάν είναι θετικά σε κορονοϊό ή γρήπη και να μην επιτρέπουν την επιστροφή στο σχολείο αν δεν έχουν καμφθεί τα συμπτώματα. Και σίγουρα να έχει πέσει για ένα τουλάχιστον 24ωρο πυρετό. Αν και μέχρι στιγμή σχετική εγκύκλιο για δικαιολόγηση των απουσιών δεν έχει υπάρξει, αυτή αναμένεται μέχρι τη Δευτέρα στα σχολεία, χωρί ωστόσο κανεί να μπορεί να προβλέψει αυτή την ώρα αν θα αφορά και τον κορονοϊό, αλλά και τη γρήπη. Καταρχά, δεν έχει καθαρίσει η κυβέρνηση τι θα κάνει. Όμω τα παιδιά που έχουν ε, COVID πρέπει να απουσιάζουν από το σχολείο ε, και να καλυφθεί ε, η απουσία του με μια εγκύκλιο από, το Υπουργείο. Όμως μέχρι τώρα δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα. Μέσα στα σχολεία υπάρχει συγχρονισμός έντονος. Αλλά δεν μας εκπλήσει κάτι από τη στιγμή που τα προηγούμενα χρόνια όταν είχαμε έξαρση COVID και δεν υπήρχε κανένα ουσιαστικό μέτρο. Χωρίς αποτελεσματικότητα και πάντως πως είναι βασισμένα μόνο στην ατομική ευθύνη, σχολιάζουν πως είναι τα μέτρα που προτείνονται στα σχολεία εκπαιδευτικοί και γονείς, οι οποίοι καυτηρίασαν το γεγονός ότι το Υπουργείο ζητά να μην υπάρχει συνοστισμός και να διατηρούνται αποστάσεις στα σχολεία μεταξύ των παιδιών, την ώρα που λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών, μέσα στα τμήματα στηβάζονται 27 ή και περισσότεροι μαθητές. Στην ευθύνη, ε, δείτε πώς θα το κάνετε μόνοι σας, δείτε πώς θα μείνετε στο σπίτι μόνοι σας. Ε, τα σχολεία ουσιαστικά δεν υπάρχει κανένα μέτρο, τα παιδιά συνοστίζονται το ένα πάνω στο άλλο. Ε, καμία πρόβλεψη και για τους εκπαιδευτικούς τους ίδιους. Έχουμε τμήματα υπερμεγέθη, ξεπερνούν ακόμα και το ανώτοτο όριο των 27 μαθητών ένα τμήμα. Στο Ηράκλειο πολλά τμήματα είναι τριαντάρια η κυβέρνηση δεν διορίζει. Ακόμα και αυτή τη στιγμή, καλούμε να κάνει διορισμού έστω και αναπληρωτών. Με τα σχολεία να είναι θέμα ημερών, να ανοίξουν και πάλι. Γονεί και εκπαιδευτικοί δεν παρέλειψαν να τονίσουν ότι από τη μια τα υπερπληθεί τμήματα, από την άλλη η μεγάλη ηλικία εκπαιδευτική και ταυτόχρονα η έλλειψη σχολικών γιατρών και τα προβλήματα με την καθαριότητα στα σχολεία μετατρέπουν τις σχολικές μονάδες σε υγειονομικές βόμβες με φόντο και την αύξηση των κρουσμάτων. Εμείς θέλουμε τα σχολεία να λειτουργούν. Θέλουμε τους μαθητές μας μέσα στα σχολεία και δεν θα νοσούν εάν είμαστε λιγότεροι, εάν οι χώροι αερίζονται, εάν έχουμε προσωπικό ώστε να λειτουργήσουν ομαλά τα σχολεία. Δεν έχουμε όμως αυτές τις προϋποθέσεις και καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της.